Hello, hello, hello. Τι μου κάνετε? Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι μου κάνετε. Τι έχω να σας δείξω σήμερα? Σήμερα έχω να σας δείξω μια σειρά με Shake and Vape από την Tailored Vapors. Έχω 6 υγρά, 6 προτάσεις. Η Tailored Vapors είναι αμερικανική εταιρεία. Τα υγρά μου στάλθηκαν από το Vapors Choice. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε ένα σιγά σιγά. Και ενώ θεωρητικά μπορεί να πεις ότι είναι 6 υγρά από την ίδια εταιρεία, είναι δύο διαφορετικές σειρές. Οπότε και για να μην γίνει μεγάλο το βίντεο, και για να γίνουν δύο τα βίντεο, οπότε να κάνετε και διπλό κλικ να πάρουμε και κανένα view, και για να είναι και πιο καθαρό το βίντεο, θα τα δούμε λοιπόν τα υγρά παρότι είναι 6 σε δύο διαφορετικά βίντεο. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, αν είστε λάτρεις των γλυκών γεύσεων, μην δείτε καν ούτε αυτό το βίντεο ούτε το επόμενο. Πηγαίνετε να τα πάρετε κατευθείαν, δεν θα το μετανιώσετε. Στο πρώτο βίντεο λοιπόν θα δούμε τη σειρά Pie Factory. Και λόγω που ξεκινάμε αυτή τη σειρά είναι γιατί θα μου βγει πιο εύκολα το βίντεο. Και γιατί θα μου βγει πιο εύκολα το βίντεο? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη πρόταση, το Apple Pie. Ξεκίνησα και δοκίμασα πρώτα αυτό το υγρό σαν μιλόπιτα για να δω τι παίζει. Και με το που το δοκίμασα, τα άλλα δύο τα υγρά δεν με ένιωξε καν να τα δοκιμάσω. Τα έδωσα ένα φίλο μου, δηλαδή δοκίμασα τα, παίζουμε εσύ τι μπορεί να βγάζουν με ένα Εγώ είμαι εδώ, μιλόπιτα. Στην περιγραφή μας λέει ότι είναι αυθεντική φρεσκοψημένη μιλόπιτα με λίγη κανέλα. Λοιπόν, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία που θα τη βάλω τώρα, βγάζει τέλεια αν έχετε φάει μιλόπιτα αυτή τη μιλόπιτα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Βγάζει τέλεια αυτή τη ζύμη. Βγάζει τη τραγανίλα της, τη ξυνίλα της ζύμης, βγάζει τη γλύκα της ζύμης. Πραγματικά, παιδιά, αν έχετε φάει μιλόπιτα, αυτήν τη μιλόπιτα, έτσι όπως είναι στη φωτογραφία, την βγάζει τέλεια. Δεν φαντάζεστε πόσο σωστά δοσμένη δίνει τη ζύμη. Η κανέλα είναι, πρέπει να την ψάξεις, δεν είναι μπουχτιστική. Πρέπει δηλαδή να κάτσεις και να ψάξεις ότι έχει κανέλα. Και το μήλο το δίνει όχι σαν φρούτο, όχι σαν έντονο γλύκισμα μήλου. Το μήλο το δίνει σαν το μήλο το οποίο το έχει. Δεν ξέρω τι διαδικασία έχει, τέλος πάντων. Είναι το φρούτο το μήλο, το οποίο καταλήγει στη μιλόπιτα σαν μήλο. Και είναι, έχει φύγει αυτή η μιλίλα του, αυτή η ξυνίλα του, και μένει η βασική γεύση του μήλου που, που και στη μιλόπιτα λίγο χάνεται. Υπάρχει ίσα ίσα. Είναι πραγματικά μιλόπιτα. Δεν είναι αυτό που λέει η περιγραφή. Δεν είναι να το δώσουμε έντονο, να βάλουμε μέσα πράγματα και ζάχαρη και τέτοια. Είναι μιλόπιτα. Είναι τέλεια ζύμη. Με το μήλο, το ψημένο το μήλο της μιλόπιτας, και με την κανέλα διακριτική. Να την ψάξεις, να πεις ότι έχει και κανέλα, να κάνεις δύο-τρεις τζούρες, να το σκεφτείς, να παίξεις τον ουρανίσκος και να πεις ναι, έχει και κανέλα κάπου εδώ μέσα. Όντως έχει και κανέλα. Πολύ δεμένη σαν γεύση. Πολύ, δηλαδή δεν είναι. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι δεμένες γεύσεις που δεν είναι μιλόπιτα, μια ζύμη με ένα μήλο και μια κανέλα, που είναι όλα μαζί δεμένα. Και γενικά αυτό το όλα μαζί δεμένα και στα 6 τα υγρά κυριαρχεί πάρα πολύ. Ασχοληθούμε λοιπόν σήμερα μόνο με τα 3. Φανταστική μιλόπιτα. Φανταστικό υγρό. Το γαμμένο μου από αυτή τη σειρά, το γαμμένο μου και από τα 6, θα το μάθω στο επόμενο βίντεο. Κάπου έχω τη μιλόπιτα της Dinner Lady, εκείνο το πράσινο του μπουκαλάκι, και δεν μπορώ να το βρω. Εκείνο σήμερα, παιδιά, ήταν ένα ξινόμιλο μου βγαζέ, με μια ζύμη, και ήταν δύο πράγματα ξέχωρα που απλά τα βάζανε μαζί σε ένα μπουκάλι και τα άτμιζες. Καμία σχέση. Επειδή το περίμενα εκείνο, το περίμενα. Μ' αρέσει η μιλόπιτα και λέω μιλόπιτα Dinner Lady θα έχει κάποια ποιότητα, έχει ψήρα, παιδί μου, και ήταν μεγάλη αποτυχία. Και αυτό ξεκίνησα με αυτό το υγρό και. Φανταστικό. Φανταστικό. Γλυκάκιδες, παιδιά, πραγματικά ενωθείτε, είναι φανταστικό. Επειδή όπως σας είπα, δοκίμασα τη μιλόπιτα και ήταν τόσο καμάτι που δεν με ενδιαφέρει καν τα υπόλοιπα τα υγρά, τι μπορεί να είναι. Τα έδωσα ένα φίλο μου στην ατμιστή να τα δοκιμάσει και να μου πει την άποψή του. Θα τον είχαμε εδώ πέρα στο βίντεο να μας μιλήσει, αλλά επειδή το φωνάζουν Γιάννη ο Μουγκός, θα υπήρχε ένα θεματάκι και μου έγραψε σε ένα χαρτί τι του βγάλε το κάθε το υγρό. Κάτσε να το δω γιατί εγώ δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Για το blueberry. Για το blueberry λοιπόν, όπως γράφει, έχω το χαρτί εδώ μπροστά για να βλέπω τι λέει. Για το blueberry λοιπόν λέω ότι του έδωσε πάρα πολύ αυτή την. Τι γράφει κιόλας, δεν καταλαβαίνω. Για το blueberry λοιπόν λέω ότι του έδωσε πάρα πολύ αυτή την έντονη, τη δεμένη συνταγή που έχει και η μιλόπιτα. Του βγάλε τη ζύμη, του βγάλε τη βανίλια, του βγάλε και το blueberry και του τα βγάλε όλα μαζί. Το blueberry λέει ότι δεν βγαίνει ξινό φρούτο, βγαίνει αν έχουμε φάει τσίχλα blueberry, που είναι η γεύση του βατόμουρου, αλλά όχι ξινίλα του φρούτου που θα το φάμε, αν φάμε ένα φρούτο φρέσκο blueberry, βατόμουρο. Το παγωτό βανίλια. Τι είναι αυτό? Α, το παγωτό βανίλια λέει ότι το καταλαβαίνουμε δεμένο μαζί με τη ζύμη και ότι ο συνδυασμός ζύμης βανίλιας είναι λίγο πιο γλυκός από τη ζύμη της μιλόπιτας. Δεν είναι τόσο δηλαδή έντονη η ζύμη, η φύτης κτλ. Βγαίνει μια πιο γλυκιά ζύμη επειδή έχει μέσα και το παγωτό βανίλια. Σημειώσει κάτι άλλο? Όχι, αυτό είναι η λίστα για ψώνια. Και πάμε να περάσουμε στο στρόμπερ ή αλλιώς στη φραουλόπιτα. Ευτυχώς λοιπόν που δοκίμασε αυτό στη φραουλόπιτα, γιατί παιδιά εγώ δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί αυτό που έλεγα, να σε κάθε συνταγή να βγάζει και μια φράουλα. Ναι, καταλαβαίνω, είναι ωραίο φρούτο, βγάζει έντονα τη φράουλα. Το προτιμάει πολύ κόσμο, αρέσει το κόσμο, αλλά κάποτε θα τελειώσει αυτή η μόδα, ρε γαμώτο. Θα πάει. Λοιπόν, τι μου γράφει τώρα για τη φραουλόπιτα.
Μου λέει ότι η φράουλα είναι ίδια φάση όπως και με το blueberry. Δεν είναι το φρούτο, το berries που βγάζει και μια ξυνήλα μέσα. Βγάζει μόνο η φράουλα, μόνο η γεύση. Και ότι και εδώ πέρα πήρε, επειδή έχει μέσα το παγωτό και καλά τη βανίλια, παίρνει τη ζύμη μαζί με τη βανίλια, το παίρνει πιο γλυκό. Δεν παίρνει έντονη τη ζύμη και εδώ πέρα. Παίρνει πιο δεμένη την βανίλια παγωτό. Να καταλάβω το λίγο σωστά. Ναι. Παίρνει πιο έντονη τη βανίλια με τη ζύμη, σαν μια πολύ γλυκιά ζύμη, αλλά χάνεται λίγο η υφή τη ζύμη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Μουγκό λοιπόν για τη δοκιμή των υγρών. Λοιπόν, παιδιά, και τα τρία τα υγράκια, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι οι αγγλικάκηδες άψογα. Η μιλόπιτα είναι φανταστική. Όταν λέμε φανταστική, αν είσαι της μιλόπιτας, δοκιμάστε την, είναι φανταστική. Στα άλλα, επειδή υπάρχει και η βανίλια, δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει τόσο έντονη η ζύμη, τόσο ξεκάθαρη, όχι έντονη, τόσο ξεκάθαρη ζύμη, μου βγαίνει πιο, μια πιο γλυκιά ζύμη λόγω της βανίλιας, φαντάζομαι. Πολύ πιθανόν. Τα φρούτα, όπως σας είπα, είναι. Χάνουν τη ξυνήλα που έχουν σαν berries, είναι πιο γλυκιά η φράουλα και το γλυκό το βατόμουρο. Και ναι, δεν έχω να απολογήσω παραπάνω. Για γλυκάκηδες, φανταστικά. Τη μιλόπιτα απλά θα την πιω, τα υπόλοιπα μισό θα το ατμίσω, μισό εντριβή το πρωί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και αυτό ήταν το βιντεάκι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Vapor's Choice για τα υγρά που μου τα έστειλε. Θα αφήσω λίγα του περιγραφή που μπορείτε να τα βρείτε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Δεν σας άρεσε, πάλι ξέρετε να κάνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σας.